Μονή κοιμήσεως Θεοτόκου Μπούρας. Χτισμένη πάνω σε αρκαδικό μπαλκόνι, στο τρίγωνο που σμίγουν Λακωνία, Μεσσηνία και Αρκαδία. Εκεί, στο κλείσιμο του κύκλου που δημιουργούν τα αντρόβουνα ο Ταΐγετος, ο Πάρνωνας, το Μέναλο και το Λύκαιο. 8 αιώνες πολιτάραχου βίου. Άντεξε τη ληστρική φραγκοκρατία, την αντιορθόδοξη πολιτική της ενετοκρατίας. Ξέσπασε επάνω της η λέλαπα των ορλοφικών το 1770 επί τουρκοκρατίας. Ονομαστή γιάφκα των φιλικών στην προετοιμασία του αγώνα. Διάσημος προμαχώνας στην περίοδο της εθνεγερσίας. Και κατάφερε να επιζήσει μέσα στο διαλυτικό για τις μονές βαβαρικό νομικό καθεστώς. Τελεύτησε το βίο της εν ελευθερία και ειρήνη από την αδιαφορία της πολιτείας. Νεκραναστήθηκε το 1984, όταν μια γυναικεία αδελφότητα πανεπιστημιακών καλογραιών εγκαταστάθηκε στο έρημο ηρωικό μοναστήρι για να το μετατρέψει σε πνευματικό κέντρο της περιοχής, μέσα σε ατμόσφαιρα ενός οικολογικού θαύματος. Από το ξουκλήσι της Μονής, τον Άγιο Αλέξιο, αρχίζει η επίσκεψή μας στη Μονή Μπούρας. Διατρέχουμε το εξωτερικό τείχος που μέρος του ανήκει στον πύργο προμαχώνα του μοναστηριού και μας ανοίγεται η είσοδός του. Από την καμάρα του διαβατικού στο βάθος φάνηκε η απέριτη μικρή βασιλική του παλιού ναού της κίνησης που επέζησε όλων των τρικυμιών. Επουλωμένα όλα τα τραύματα του πολύπαθου μοναστηριού. Απέριτα, γνήσια παραδοσιακά ελληνικά τα οικοδομικά υλικά που χρησιμοποιήθηκαν στην ανακαίνισή του. Δύο τα κυρίαρχα χρώματα των χτισμάτων, η όχρα και το κόκκινο των γεραμιδιών. Μια μινωική και μικυναϊκή σύνθεση μέσα στο καταπράσινο αυτή την εποχή του ελληνικού λόγκου και του πολύχρωμου ολάνθιστου κήπου του περίβολου του ναού. Ό,τι μπαίνει στο στόχαστρό μας προδίδει αρχιτεκτονική άποψη και λάτρα. Προδίδει όμως και το φιλοκαλούμεν με τευτελίες με το οποίο είναι εμποτισμένος ο δημιουργικός Μητροπολίτης Γόρτινος και Μεγαλουπόλεως. Αρμονικές οι σχέσεις της αδελφότητας με τη γύρω περιοχή, έστω και αν υπέστη την επιδρομή της καταπάτησης της κτηματικής περιουσίας της. Τη φιλική ατμόσφαιρα που επικρατεί μεταξύ Μονής και του κοινωνικού της περίγυρου μας την αποκαλύπτει ένας ευπροσίγορος φίλος γείτονας της Μονής. Είμαι από το διπλανό χωριό Φαλεσία. Στο χωριό Φαλεσία ανήκει και το μοναστήρι. Εγώ δε δίπλα από το μοναστήρι έχω και χτήματα και ζώα και είμαστε γειτόνιοι με το μοναστήρι. Έχω μεγαλώσει εδώ δίπλα
και οι σχέσεις μας με το μοναστήρι είναι πάρα πολύ καλές, όχι μόνο οι δικές μου, αλλά και της ευρύτερης περιοχής και του χωριού γενικότερα. Ο κόσμος εδώ κάθε Κυριακή σχεδόν έρχεται στην εκκλησία, γιατί έχει λειτουργία κάθε Κυριακή το μοναστήρι. Οι αδελφές έχουν εδώ περίπου 15 χρόνια. Οι σχέσεις τους γενικότερα τόσο με το χωριό όσο και με την ευρύτερη περιοχή είναι καλές και πιστεύω ότι προσφέρουν και σε πνευματικό επίπεδο αλλά και σε οικονομικό επίπεδο όπου χρειάζεται. Βέβαια αυτά τα θέματα ο πολύς ο κόσμος δεν τα ξέρει και δεν είναι δυνατόν να μπορεί να τα ξέρει. Όσο βλέπετε εδώ γύρω, όλη η περιοχή παλιότερα, γιατί το μοναστήρι είναι πολύ παλιό, ανήκε στη Μονή. Το 1957 όλα αυτά σχεδόν τα δώσανε στους ακτύπωνες και πολύ λίγο χώρο έχει το μοναστήρι και είναι λίγο περιορισμένο. Μέσα σε αυτό το λίγο χώρο οι καλόγριες έχουν και ελιές, έχουν και λίγα ζώα, αλλά και στην ευρύτερη χώρο, αν θέλουν να δημιουργήσουν κάτι άλλο, μπορούν να το δημιουργήσουν. Το χωριό, μέσα στο χώρο αυτό που έχει παραχωρηθεί, υπάρχουν ελιές και δέντρα τα οποία την εκμετάλλευση την έχει αφήσει το χωριό στο μοναστήρι, δεν τους την έχει πάρει. Ο χώρος αυτός εδώ και έχει ανακαινηθεί, όπως σας είπα και προηγουμένως, πριν από 15 χρόνια και παλιότερα το μοναστήρι είχε προσφέρει τόσο και στον αγώνα με την απελευθέρωση στην Τουρκοκρατία, διότι εδώ γύρω εκκινούνται όλοι τόσο ο Κολοκοτρώνης και ο Γιταράς, ο οποίος είναι από το διπλανό χωριό Τουρκολέκα, και μετά στον Εμφύλιο εδώ βρήκαν πολλοί κόσμος καταφύγιο και το μοναστήρι προσέφερε πάντα στους περαστικούς και ψωμί και κρασί και οτιδήποτε άλλο μπορούσε. Μάλιστα χαρακτηριστικό είναι την εποχή της που ήταν κατακτητές εδώ οι Γερμανοί. Εδώ μένανε από το Λοντάρι και τα διπλανά χωριά αρκετός κόσμος που είχε κυνηγηθεί και το μοναστήρι τους προσέφερε και ύπνο και τροφή. Σήμερα το μοναστήρι, η καινούργια αδελφότητα που έχει εδώ είναι όλες οι αδελφές σχεδόν του Πανεπιστημίου. Και πιστεύω ότι το πνευματικό επίπεδο του μοναστηριού έχει ανεβεί πάρα πολύ. Και έχουν γίνει πάρα πολλά κτίρια. Ό,τι βλέπετε εδώ γύρω σας έχουν γίνει πιστεύω με τη συνεισφορά των προσκυνητών, με τις προσευχές των αδελφών και με την βοήθεια και αρκετών από εμάς των λαϊκών. Η απέριτη βασιλική της κίνησης ξανά στην εικόνα μας. Τίποτα δεν φανερώνει τους αγιογραφικούς θησαυρούς που κρύβει. Όλες οι επιφάνειες του ναού είναι επικαλυμμένες με τοιχογραφίες και οι φθορές που κραυγαλαία θα φανερωθούν σε λίγο ανήκουν στις θηριωδίες των ορλοφικών γεγονότων το 1770. Γιατί ο Ιμπραήμ δεν κατάφερε να πατήσει το μοναστήρι της Μπούρας χάρη στη στεναρή αντίσταση των Λεονταριτών. Το έπος της αντίστασης αυτό μας το αποκαλύπτει σε έκθεσή του προς το εκτελεστικό σώμα ο Υπουργός Εσωτερικών Θρυλικός Γρηγόριος Δικαίος Παπαφλέσσας. Οι Λεονταρίτε εφάνισαν προθυμότεροι και ζηλότεροι του κοινού συμφέροντος και έτρεξαν παντού εις τους αρχηγούς των όπλων των επαρχιών 11 Μαΐου 1825. Η κριτική σχολή αγιογραφίας σε όλο το δυναμικό εκφραστικό της μεγαλείο. Ο Παντοκράτορας και οι γύρω παραστάσεις από τα πάθη του Ιησού, παρά τις φθορές που υπέστησαν, εξακολουθούν να εντυπωσιάζουν. Μοναδικής εκφραστικότητας και εικόνα της μεγαλομάτας Παναγιάς και του Ιησού στις δεσποτικές θέσεις. Εκείνη όμως που κινεί το θαυμασμό μας είναι η μορφή του Κυρίου στο κέντρο, ο δάσκαλος στην πλήρη ωριμότητά του.
μια γαλήνια ηγετική αυστηρότητα σε όλο της το μεγαλείο. Επιμένουμε στη μορφή της μεγαλομάτας Παναγιάς, πολιούχου της Μονής. Θεωρείται αντίγραφο μεγένθηση μιας μικρότερης ρωσικής και αγιογραφήθηκε το 1831. Πουθενά αλλού δεν ανταμώσαμε την τέτοια απόδοση της μορφής της Θεομήτωρος. Μοναδικής εκφραστικότητας η κίνηση του Αγίου Δημητρίου την ώρα που φωνεύει τον Δράκοντα που εμπόδιζε τους γεωργούς να πλησιάζουν στις πηγές των νερών. Ανεπανάληπτη η αγριοπή και γεμάτη διαμαρτυρία μορφή του προδρόμου. Ακολουθεί η περιμετρική χοροδιακή απεικόνηση Αγίων και Αποστόλων και οι παραστάσεις σύνολα από τις μεγάλες στιγμές της ζωής του Θεανθρώπου. Εν μέσω των μαθητών του. Η στιγμή της σύλληψής του. Η αποκαθήλωση. Όσο προχωρεί η αποτύπωση του αγιογραφικού θησαυρού της Μονής Μπούρας, τόσο και οριμάζει μέσα μας η σκέψη πως οι εκπρόσωποι της κριτικής σχολής που αγιογράφησαν τους 24 οίκους των χαιρετισμών στο Θόλο, γύρω από τον Παντοκράτορα, τις παραστάσεις από τη ζωή του Ιησού και τους Αγίους στο Καθολικό και στον Άρθικα, θεολογούσαν εποπτικά, ερμηνεύοντας ιστορικά γεγονότα και θεολογικές έννοιες. Επιγραμματικά, εάν η αγιογραφία εκφράζει τα δόγματα της Εκκλησίας με εικόνες, τότε οι Κρήτες αδελφοί Πέτρος και Μιχαήλ που αγιογράφησαν τον ναό της Κίμησης στην Μπούρα αναδείχθηκαν αθλητές αυτής της άποψης. Ας δώσουμε όμως το λόγο στην εφραδέστατη και δυναμική ηγουμένη της Μονής. Στη διάρκεια της ιστόρησης του αγώνα της αδελφότητας παρεμβάλλονται εικόνες από την κατάσταση του μοναστηριού
πριν το 1984. Βέβαιο τότε πως δεν πρόκειται για ανακαίνιση, αλλά για μεταμόρφωση. Η Ιερά Μανιμπούρα έχει την παρουσία της το 12ο αιώνα και ο αρχιτεκτονικός όμως τύπος του Καθολικού της Μονής ανάγει την παρουσία της πιο παλιά, στον 8ο αιώνα, και κατά παράδοση χτίστηκε πάνω σε θεμέλια παλιού ναού της Αρτέμιδος ή του Πανός. Γραπτά στοιχεία μέχρι το 1700 δεν έχουμε για τη Μονή. Το πρώτο γραπτό έγγραφο είναι του 1700, το οποίο είναι μια επιστολή του Επισκόπου, Αγίου Επισκόπου Χριστιανουπόλεως, του Αγίου Αθανασίου, το οποίο αναφέρει προς την εξουσία των ενετών και είναι σχετικό με τη Μονή. Τώρα, κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας, η Μονή έπαιξε ένα σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη και στην αναφορά του αγώνα. Εκτός από την υλική βοήθεια που προσέφερε, ένα ποσό από ασημένια γρόσια, είχε και πνευματική συμμετοχή. Και όπως βρίσκεται στο αρχείο της Μονής μας, ένα έγγραφο, μια ευαρέσκεια του Όθωνα προς κάποιο μοναχό δαμασκηνό, ο οποίος πολέμησε στην Επανάσταση του 821. Η Μονή ήταν τόπος συγκεντρώσεως των οπλαρχηγών της περιοχής, γιατί όπως γνωρίζουμε η ορεινή Αρκαδία ήταν τόπος καταγωγής των περισσότερων οπλαρχηγών, και έτσι το μοναστήρι σαν πρόσφορος τόπος και οι γιορτές του κατάλληλες ευκαιρίες για να συγκεντρώνονται εδώ οι Κολοκοτρονέοι, ο Πλαπούτας, ο Νιμκυταράς, ο οποίος είναι από τα απέναντι χωριό του Τουρκολέκα, ο Παπαφλέσσας που είναι από την κοντινή Μονή της Ρικίτσας, συγκεντρώνονται εδώ στη Μονή για να πάρουν τις αποφάσεις τους. Επίσης, στην περίοδο της Τουρκοκρατίας, η Μονή έχει κρυφό σχολείο και είναι τόπος μοιήσεως και συγκεντρώσεως των φιλικών. Στα ορολοφικά το 1770 η Μονή καταστρέφεται, οι επιδρομείς κατακαίουν τη Μονή, σφαγιάζουν τους πατέρες και παραμένει κλειστή περίπου επί 40 χρόνια, οπότε επί ηγουμένου Σεραφείμ το 1809 γίνεται πάλι η επανασύσταση και ανασυγκρότηση της Μονής. Τώρα, μετά την απελευθέρωση, είναι η μόνη Μονή στην περιοχή που παραμένει ανοιχτή, διότι πληρεί τους όρους που είχε θέσει η αντιβασιλεία του Όθωνος για το κλείσιμο των Μονών, και στη Μονή έρχονται και άλλοι πατέρες από γειτονικές Μονές οι οποίες κλείνουν. Βρήκαμε στο αρχείο μας ότι εδώ ήρθε ο αδελφός του Παπαφλέσσα, ο ιεροδιάκονος Λεόντιος, ιερομόναχος μάλλον Λεόντιος, ο οποίος και μόνασε και ήρθε από τη Μονή Ρικίτσας, που είναι και η Μονή Μετανοίας του Παπαφλέσσα. Το 1984, μία πενταμελής αδελφότης έρχεται στην Ιερά Μονιμπούρα, οπότε ξεκινάει η δεύτερη περίοδος της ιστορίας της και η επανασυγκρότησής της. Με προεδρικό διάτευγμα από διαλελειμμένη ανδρική μονή γίνεται κοινοβιακή γυναικεία μονή. Στην ανασυγκρότηση της Μονής, η οποία έγινε βέβαια με τη βοήθεια και τη χάρη της Παναγίας, βοήθησε πάρα πολύ ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης μας, Γόρτανος και Μεγαλοπόλεος, κύριος Θεόφιλος, ο οποίος είναι γνωστός για τα φιλομόναχα και φιλοκαλικά αισθήματά του, και μπορούμε να πούμε ότι μετά την Παναγία είναι ο κύριος ανακαινιστής της Μονής Μπούρα. Εδώ βρήκαμε ένα μεγάλο θησαυρό, ανεκτήμητο θησαυρό πνευματικής αξίας, την εικόνα της Παναγίας μας, η οποία είναι ζωντανή παρουσία της κυρίας Ελεούσας, της Μεγαλομάτας, όπως την αποκαλεί ο λαός εδώ στην περιοχή, η οποία είναι η κυρία και η έφορος της Μονής και βοήθησε και οικονόμησε την ανακαίνιση και την εξέλιξη της Μονής μέχρι σήμερα. Όταν ήρθαμε εδώ, βρήκαμε το καθολικό, βέβαια όχι σε αυτή την κατάσταση, σκεπασμένο με τσίγκους. Βρήκαμε αυτή την πτέρυγα στην οποία τώρα βρισκόμεθα, το χώρο αυτό, που εδώ ήταν στάβλος της Μονής. Από αυτό ακριβώς το χώρο βγάλαμε αρκετά φορτώματα από φουσκή από τα ζώα. Και ό,τι έγινε, έγινε με τη βοήθεια του Θεού, με τη βοήθεια των ανθρώπων της περιοχής και με την προσωπική μας εργασία οπωσδήποτε. Ανά τους αιώνες, το μοναστήρι εργάστηκε το μοναχικό ιδεώδες του Ανατολικού Ορθοδόξου Μοναχισμού, που όπως ξέρουμε είναι ησυχαστικός ο χαρακτήρας του Ανατολικού Ορθοδόξου Μοναχισμού. Κατά τη διαστολή προς τον Δυτικό,
ο οποίος έχει μία κοσμικοποιημένη κοινωνική εργασία. Ο Ορθόδοξος μοναχός, ο οποίος ζει μία μυστική και εσωτερική ζωή, καταρχάς ζει την εργασία της προσευχής και της ζωντανής λατρείας με το Θεό, παραμένει στο μοναστήρι του προσευχόμενος, εργαζόμενος, καλλιεργούμενος εσωτερικά, αλλά είναι πάντα πρόθυμος να προσφέρει τη βοήθειά του, είτε αυτή είναι πνευματική, είτε είναι υλική το κατά δύναμη, σε όποια ψυχή χτυπήσει την πόρτα της μονής και ταυτίζεται με τον πόνο του κάθε ανθρώπου και πιστεύει ότι οι μονάδες θα λιώσουν και θα δώσουν ορθή στο σύνολο, τα πρόσωπα δηλαδή, και όχι το σύνολο στις μονάδες. Η συνοδεία μας σήμερα αποτελείται από 15 μοναχές που παράλληλα με το κύριο έργο της προσευχής και της λατρείας εργαζόμεθα για τις ανάγκες της διαβίωσής μας, ασχολούμεθα με την αγιογραφία, το χρυσοκέντημα, την υφαντική, τη χειροτεχνία σε διάφορες μορφές της, φτιάχνουμε το κερί και το θυμίαμα για τις ανάγκες της μονής, καλλιεργούμε για την αυτάρκειά μας ένα κήπο, προσπαθούμε με βιολογική μέθοδο. Υπάρχει μια μικρή μελισσοκομική μονάδα στη Μονή και μερικά ζώα για το γάλα και το τυρί μας. Με τις ευχές του Μητροπολίτη μας, αγωνίζεται και σήμερα η Μονή να δώσει την μαρτυρία του Ορθοδόξου Ανατολικού Μοναχισμού και να ζήσει τη ζωή της προσευχής, της σιωπής και της εργασίας. Αποχαιρετούμε τη Μονή Μπούρας. Το αρκαδικό τοπίο της αρχαίας Φαλεσίας επιβεβαιώνει για μια ακόμα φορά τη ρίση του Γάλλου περιηγητή Μπελέ. Το τοπίο δεν ήταν παρά θρησκευτικό κέντρο και ένα ερημικό καταφύγιο πίστεως. Μονή Γενεσίου Θεοτόκου Αμπελακίου, ένα από τα καινούργια σχετικά μοναστήρια του Ελληνοορθόδοξου Μοναστικού Βίου. Ένας αιώνας μόλις πέρασε από τότε που εμφανίστηκε κάτω από το βράχο του ταΐγε του της αρκαδικής πλευράς. Ίσως όμως με ακαταγόνιστα φυσικά προσόντα που μαζί με την θαυματουργική παράδοση της πολιούχου εικόνας την ενέταξαν σε ένα από τα αξιόλογα προσκυνήματα της Πελοποννήσου. Η ιστορία της ίδρυσης της Μονής είναι η ιστορία της χαμένης εικόνας της Παναγιάς της Μακελαρίτισσας. Το όνομα το χρωστά στο ότι σώθηκε από ένα γέρο μοναχό μετά από ένα μακελιό των καλογύρων επί Τουρκοκρατίας. Και η ιστορία μιας τραγικά βασανισμένης γυναίκας που εξ αποκαλύψεως βρήκε την εικόνα και με τις οδηγίες του ίδιου όνειρου μετά από οδύσσιες περιπλανήσεις κατάφερε να την ενθρονίσει στο ναό που έχτισαν οι πιστοί προς χάρη της και που έμελε να εξελιχθεί στο οικολογικό θαύμα που αντικρίζουμε. Το όνομα της πιστής γυναίκας, Παρασκευή κατά κόσμον και Πελαγία κατά Κύριον, υπήρξε η κτητόρισα της Μονής και η πρώτη της ηγουμένη. Η Μονή Αμπελακίου βρίσκεται στους πρόποδες του ταΐγε του. Εδώ είναι η εικόνα της Παναγίας που η παράδοση μας λέει την έφερε κάποιος μοναχός και αργότερα την ονειρεύτηκε μία γερόντισσα από του Τζίβα της Τρυπόλεως. Από τότε και μετά το μοναστήρι ζει άλλοτε με πολλές και άλλοτε με λίγες μοναχές. Και ασχολούμεθα συνήθως με το προσκύνημα. Έσοδα το μοναστήρι δικά του δεν έχει, παρά ο κόσμος ότι βοηθάει και όλα αυτά που είναι όλο του κόσμου η δεκάρα. Εμείς ασχολούμεθα πιο πολύ με το προσκύνημα και με τις οικιακές δουλειές που υπάρχουν στο μοναστήρι. Τις ελιές που μαζεύουμε,
τις καρδιές μας τώρα που έχουμε και ρίχνουμε τα καρύδια. Αυτά τα λίγα έχουμε και ασχολούμεθα. Δεν έχουμε τίποτε άλλο. Υπό τη σκέπη του βράχου, η σκέπη της Θεοτόκου. Ενώ τις πλαγιές και τις κορφές, αληθινά περίτεχνα στολίδια, κοσμούν τα ξοκλήσια του Αγίου Δημητρίου, του Αγίου Νεκταρίου, του Αγίου Σάβα και σε ένα ασταμάτητο αντάμωμα με το γαλάζιο του αρκαδικού ουρανού, το ξοκλήσι της Αγίας Αναλήψεως. Άριστη η κατάσταση του καθολικού παρά τον διαβρωτικό κίνδυνο της φοβερής υγρασίας, που αντιμετωπίστηκε όμως αποτελεσματικά με τα μέσα της σύγχρονης τεχνολογίας. Λιγοστές οι εικόνες, μα όλες αξιόλογες, αρχίζοντας από την πολιούχου εικόνα που είναι τοποθετημένη σε εντυπωσιακό εικονοστάσι. Χρυσωμένη στο σύνολο, μέσα σε γαλάζιο φόντο, η παράσταση της γέννησης της Θεοτόκου. Φωτεινή η μορφή του Ιησού στο τέμπλο, έργο όριμου σύγχρονου αγιογράφου και έντονα μητρική και αρχοντική η μορφή της Θεοτόκου. Την κατανυκτική ατμόσφαιρα την εξασφάλισε η ακαταμάχητη αρχιτεκτόνισσα σπηλιά. Ο ναός βρίσκεται μέσα στο βράχο και είναι εντυμένος με αλουμινό κατασκευή για να προφυλάσει τις εικόνες από την υγρασία και εμάς. Γιατί το χειμώνα βγάζει πάρα πολύ νερό, είναι σχεδόν πηγές και δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Διότι είναι η καθημερινή μας ακολουθία. Το διπορικό μας αφήνει πίσω του τιμονί Αμπελακίου με τη σκέψη πως αν η πίστη γεννά τέτοια έργα ωραιότητας, αδιάφορο αν προήλθαν από τη δύναμη θαυματουργικών δοξασιών ή από συνειδητή θρησκευτική στάση ζωής. Όταν τα έργα ομιλούν, οι λόγοι ασιωπήσουν.